Έχω δίπλα μου τον Κυριάκο Γιαγκουλή, προμονητή τη ΕΘΑ. Coach, η ομάδα σα, πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Επιστρέψατε από το πλην 13, περάσατε μπροστά. Στο δεύτερο ημίχρονο όμω δεν μπορέσατε να ακολουθήσετε. Τι κρατάτε από το σημερινό παιχνίδι, πώ κρίνετε την εμφάνιση τη ομάδα σα στο σύνολο? Αρχήν θα ήθελα να ευχηθώ συγχαρητήρια στου αντιπάλου. Ήταν καλύτεροι, κέρδισαν δίκαια. Όπω είχατε πει, στο πρώτο ημίχρονο παλέψαμε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε τη συγκέντρωση μα. Είχαμε πολύ καλές επιλογές στην επίθεση, αμυντικά κακές επιστροφές, γι' αυτόν χάσαμε και στο τέλος εύκολα. Εντάξει, κρατώ, εμείς είμαστε μια νεανική ομάδα. Προσπαθούμε, και οι ξένοι και οι Κύπροι είναι μικροί, ο πιο μεγάλος παίκτης είναι 23 χρονών. Όμως αυτό για μένα δεν είναι δικαιολογία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι κάθε παιχνίδι. Και πιστεύω μέχρι τα επόμενα παιχνίδια θα δείξουμε καλύτερο πρόσωπο. Μέχρι πού μπορεί να πάει η ομάδα σας, τι στόχους έχετε βάλει εσωτερικά στην ΕΘΑ? Εντάξει, η ομάδα μας είναι να παίζουμε καλό μπάσκετ. Παίξαμε καλά το πρώτο ημίχρονο σήμερα με τον Κεραμνό. Παίξαμε και πολύ καλύτερα το δεύτερο ημίχρονο. Όταν υπάρχουν νέοι παίκτες, υπάρχει έλλειψη σταθερότητας σε έναν αγώνα. Δεν έχουμε ισορροπία και τα 40 λεπτά και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.